Αγαπητοί φίλοι του ΕΟΕ, καλησπέρα από το γήπεδο της Τούμπα, όπου εδώ και το τώρα ο Μάτος περνάει μια ωραία παλιά και τη στηρίζει καταπληκτικά, αλλά δεν υπάρχει παίκτης στο σημείο που δεν για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Η πίεση του ΠΑΟΚ προς την περιοχή και βεβαίως ο Πόζοβιτς, ο τερματοφύλακας της Λάρισσας, έχει πολύ δουλειά ήδη από τα πρώτα λεπτά. Πάνω από 12.000 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κατακτήσει την Τούμπα. Έναν πολύ ωραίο καιρό και αυτοκόσμιο, 5 ήταν τη θερμοκρασία. Και τώρα να σας πούμε και τις συνθέσεις του αγώνα. Ο Δικέφαλος ξεκίνησε με τον Πασχαλάκη κάτω από τα κολφός. Τετράδα ανήμη δεξιά ο Μάρκος, αριστερά ο Βιερίνια, τα σέντρα πάνω από το Βαρέλα. Τα χάφος ακόμα ο Μαουρίτσιο και ο Τέλκας. Δεξιά ο Κάμπος είναι φόρο Φρίγιοβιτς και η έκπληξη αριστερά αντί για τον Μάρκο ο Πίρσεβα. Η Λάρισα παίζει με θερματοφύλακα τον Βόζοβιτς, ο Βοίκοβιτς δεξιά, ο Γιωβάνο, ο Τσουτζίδης, ο Γουάλας, ο Παρτιών, ο Λαγός, ο Ματούρας, ο Αγκάνοβιτς, ο Μιλουσάβλη και ο Κιού Δυνατήδης, συμπληρώνουν την ενδεκάδα της Ιταλικής ομάδας, η οποία ήδη αμήνεται από την αρχή παιχνιδιού και βεβαίως θα είναι το έργο για θα είναι βεβαίως οφείλημα να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι, στην Ελλάδα και σε όλους τους κόσμους που μας ακούτε, ότι ακούστηκαν και από την αρχή ο οποίος κάθεται στο πάνω της ομάδας, όταν η ομάδα του διαθέτουμε, αρχίζει για αυτό θα πάνω στον αυτοκίνητο χώρο, και βέβαια όλο το επεξεργαστικό έμεινε εκεί. Να τώρα ο Μαουρίτσιο έξω από την εκεί, δίνει την μπάλα στο Πίρσεβα. Αριστερά ο Πίρσεβα στο Βιερίνια, πολύ καλή πάσα. Ο Αντρέ κάνει την προσπίση. Και το πρώτο γκολ του Δικεφάλου, ο Βιερίνια από αριστερά έκανε την σέντρα, πήρε την κεφαλιά, τοποδότησε τον Μαουρίτσιο στον Σακό, ο οποίος στο κεντρό έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα. Το 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Πάω Λάρισα 1-0. Κέντρα του Βιερίνια από τα αριστερά. Ο Πρίγκοβιτς πήρε την κεφαλιά στην μικρή περιοχή, έστειλε την μπάλα παράλληλα με την εστία και εκεί δεν είχε καθόλου δύσκολο έργο ο Σαχόφ να πρόξει την κενή εστία. Βεβαίως δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια περίπτωση offside, διότι η μπάλα πηγαίνει παράλληλα και όχι μπροστά. Λοιπόν, η εδαφική υπεροχή του ΠΑΟΚ με την έναρξη του παιχνιδιού καρποφόρησε μόλις το 11ο λεπτό. ΠΑΟΚ κλάρισε 1-0 με σκόρ το Σακό και βεβαίως η αμυντική του Λάρισσα σε αυτή τη στιγμή σήκωσε τα χέρια θέλοντας να διότι η μπάλα από την κεφαλιά του Πρίγκοβιτς πήγε παράλληλα με την αιστεία του Κλάρισσας και όχι μπροστά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση offside για τον στόλο του κεφάλου. 14ο προς 15ο λεπτό του αγώνα, πάω Κλάρισσα 1-0 με σκόρ τον Ευγέν Σαχόφ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο την κεφαλιά πάσα του Πρίγκοβιτς. Τώρα ο Πέλκας περνάει την μπάλα στο Πέτεβαρ, ο Πάουκ εκδηλώνει και πάλι εφηβιασμό, αλλά έχουν ήδη γυρίσει οι παίκτες της Λάρισσας. Ο Πίρσεβαρ προσπαθεί να περάσει μια παράλληλη σέντρα προς την εστία. Την μπάλα την έχει ο Βαρέλα και την γυρίζει πίσω για να ηρεμήσει το παιχνίδι. Χειροκροτήματα από τους φίλους του Δικεφάλου, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ ζεστή
την ατμόσφαιρα, την κρύα ατμόσφαιρα της Τούμπας. Σας έχουμε πει ότι άλλωστε μόλις 5 είναι οι βαθμοί της θερμοκρασίας. Τώρα η μπάλα είναι αριστερά στον Πρίσεβαρο, ο οποίος την αλλάζει μαζί με τον Βιερίνια, που σουτάρει πολύ δυνατά και περνάει η μπάλα ΣΥΡΙΖΑ out. Χειροκροτήματα από τον κόσμο του Δικεφάλου. Οι αρχές των φίλων του Δικεφάλου, double και πρωτάθλημα και κύπελο, δονούν συνεχώς την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Δεν ξέρω αν φτάνει στα αυτιά σας η ατμόσφαιρα και οι αρχές των φίλων του Δικεφάλου. Τώρα ο Μπόζοβιτς αλλάζει την μπάλα μαζί με τον center back του, τον Γιωβάνοβιτς. Λίγο έλειψε να του την κλέψει ο Πέλκας και βεβαίως ένα βάλει και δίσει ο Πάουκ στο χώρο του κέντρου. Μπάλα την έχει ο Μαουρίτσιο. Κάνει λάθος όμως προσπαθώντας να την γυρίσει πίσω. Την μπάλα την πήρε ο Νασλίδης, ο οποίος βγάζει αριστερά τον... Βγάζει, αγαπητοί φίλοι, αριστερά τον Αντάνοβιτς, ο οποίος συνέκλεινε λίγο προς το κέντρο της εστίας. Σούταρε πολύ όμως αδύναμο το σούτ του Αντάνοβιτς και ο Κασκαλάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα και τώρα να τροφοδοτήσει τον Μάτρος, ο οποίος με τη σειρά του γυρίζει την μπάλα στο σακό. Ήταν ένα λάθος του Μαουρίτσιο από αυτά που λένε εύκολα, πλην όμως όλα μπορούν να συμβούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα η μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Βραζιλιάνο, τον Μαουρίτσιο, που την περνάει πάρα πολύ ωραία στο σακό, δεν την προλαβεί όμως αυτός. Και να ο Πάουκ να κερδίζει ένα πλάγιο out σε μια μπάλα από τον Μάτος και τον Μιλοσάβλεβιτς. Μπροστά στον πάγκο του Δικεφάλου, μπροστά στον Ιβάνο του Λουτσέσκου, ο Μάτος εκτελεί το πλάγιο out και στέλνει την μπάλα στο σακό και στη συνέχεια την παίρνει ο Πίσεβαρ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι από την άλλη πλευρά στο Βιερίνια. Ο Βιερίνια ξανά στον Πίσεβαρ, γυρίζει την μπάλα πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι κάποιες φάσεις τις οποίες προφανώς η επιθετική Δικεφάλου δεν τις προλαβαίνει, γιατί αυτό το γύρισμα ήταν καταπληκτικό. Αν έπαιρνε τα πόδια του κάμπου δεν ήταν πολύ εύκολη υπόθεση να βρει αιστεία. Και πάλι ο Πίσεβαρ, το Βιερίνια τη Σέντρα, αυτού η άμυνα της Λάρισας, η οποία έχει αποδειχθεί σε ένα πολύ Βαρέλα και Μάτος παίζουν το 1-2, αγαπητοί φίλοι. Ο Μάτος τα σουτάρει έξω από την περιοχή, μπάλα στα πόδια των αμυντικών της Λάρισας. Είναι ασφυκτικότατη η πίεση. Ο Σέντρα, ο Βιερίνια, αποκρούει ο Μπόζοβιτς με την βροθιά. Εξακολουθεί ο Πάουκ να πιέζει τη Λάρισα. Πάλι από τα αριστερά ο Πίσεβαρ κάνει πως θα σουτάρει, προσποιείται, γυρίζει την μπάλα στο Τέλκα, ο Τέλκας στον Μάτος. Είναι, αγαπητοί φίλοι, άξιζε να το βλέπατε, είναι τόσο έντονη η πολιορκία της περιοχής της Λάρισα, του Δικεφάλου, που εκτός του Ναγλίρη και οι υπόλοιποι 10 παίκτες της Λάρισας είναι μέσα στην περιοχή του. Την μπάλα στον Βιερίνια από τα αριστερά αλλάζει με τον Πίρσεβαρ. Πολύ καλή συνεργασία των δύο παιχτών του Δικεφάλου. Ο Πίρσεβαρ σκάβει μια παλιά, αλλά δεν μπορεί να περάσει αυτή η πάσα. Πλην όμως το πρέσιν των παιχτών του Δικεφάλου έξω από την περιοχή της Λάρισας είναι ασφυκτικό. Τώρα προσπαθούν να κατεβάσουν οι παίκτες της Λάρισας την μπάλα προς το χώρο του κέντρου, κάτω από τις αποδοκιμασίες των οπαδών του Δικεφάλου, και ο Πέλκας αποκρούει την προσινή παλιά του Γιωβάνοβιτς σε πλάγιο out, το οποίο εκτελεί την μπάλα στον Ασλίδη, τη χάνει αυτός εξαιτίας κακού κοντρόλ. Να ο Βαρέλα δέχεται την μπάλα από τον Μαουρίτσιο, Μπίρσεβαρ στον Σακόφ, ο Σακόφ ψάχνει να βρει παίχτη, βρίσκει τον Κάμπους έξω από την περιοχή, ο οποίος Κάμπους κάνει ένα σουτ από πολύ καλή θέση, την όμως είναι πολύ άστοχο, η μπάλα έχει πολλά μέτρα out από την εστία του Μπόζοβιτς. Μπόζοβιτς, ο οποίος στα 20 λεπτά του αγώνα έχει πραγματοποιήσει 2-3 πολύ θετικές επεμβάσεις και πέραν του γεγονότος ότι έχει κάνει αυτές τις επεμβάσεις, δεν μπόρεσε να αποφύγει την παραβίαση της εστίας του. Το
εν δέκατο λεπτό από τον Ξακόφ, ένα γκολ που γράφει μέχρι στιγμής ιστορία του παιχνιδιού. Πάω Λάρισα 1-0 με τον γκολ του Ευγέν Ξακόφ. Οι δύο center back της Λάρισας αλλάζουν την μπάλα, ο Φρίγκεβιτς προσπαθεί να τους πιέσει. Ο Γκοϊκόβιτς δεξιά έχει την μπάλα να την περάσει μπροστά. Αποκρούει ο Γερίνη σε πλάγιο out, το οποίο εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες της Λάρισας. Πλην όμως είναι τόσο κακό το κοντρόλ που προσπαθεί να κάνει ο Λαγός, ώστε βγάζει ο ίδιος με πολύ εύκολο τρόπο την μπάλα πλάγιο out. Εκτελέστηκε αυτό, ο Μαουρίτσιο παίρνει την μπάλα δεξιά στον Μάτος, ο Μάτος την αλλάζει με τον Κάμπο, γύρισμα κακό του Κάμπος, λάθος, η μπάλα βγαίνει πλάγιο out, ένα λάθος πολύ εύκολο, ακριβώς στη γραμμή του κέντρου τώρα η μπάλα για τους παίκτες της Λάρισας, είναι με τον Μιλοσάβλερη, γυρίζει την μπάλα πίσω στον να δουν είναι και τα νούμερα των παιχτών της Λάρισας δεν είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα. Τώρα ο Γκοϊκόβιτς την μπάλα πίσω στον center back του Ζήγιτς προσπαθεί να τη φέρει με μεγάλη παλιά από τα αριστερά. Εκεί κερδίζει την κεφαλιά ο συμπαίκτης του, πριν όμως έχει βρει το κεφάλι του Κάμπος, έχει υποδειχθεί φάουλ και μάλιστα ο διαιτητής ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο οποίος έχει βοηθούς τον Τρίφωνα Πετρόπουλο και τον Χρήστο Παλτά, διακόπτει το παιχνίδι. Άλλωστε οι κανονισμοί είναι σαφείς. Όταν έχει χτυπήσει στο κεφάλι, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει το παιχνίδι, έστω και αν η μπάλα βρίσκεται υπό την κατοχή παίκτη των δύο ομάδων. Βγαίνει ο Κάμπος έξω από το αγωνιστικό χώρο για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες του ιατρικού τίμου του δικεφάλου. Ο κύριος Διαμαντόπουλος δίνει το σήμα να συνεχιστεί το παιχνίδι και πράγματι αυτό γίνεται. Βαρέλα Κάμπος τώρα ακόμη την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Οι παίκτες του φάου αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα μεταξύ τους. Τώρα μπαίνει και ο Κάμπος στο κήπεδο αφού δέχτηκε η υπόδειξη του διαιτητή ότι μπορεί να δει. Σας έλεγα ότι οι παίκτες του δικεφάλου αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα μεταξύ τους, προσπαθώντας να ανοίξουν την άμυνα της Λάρισας, η οποία είναι και μαζική και πολυπρόσωπη, καθώς 10 παίκτες αμήνονται έξω ή μέσα από την περιοχή τους. Και βεβαίως ο Βαρέλα κάνει μια καταπληκτική φωτιά στο Νασλίδη και καταχειροκροτείται από τους φίλους του δικεφάλου. Ο Βαρέλα πολλές φορές προσπαθεί να κατεβάσει ο ίδιος την μπάλα. Έχει αναγεννηθεί ο έφρωμος center back του δικεφάλου. Να, ο Πίρσεμπακ τώρα προσπαθεί να κάνει μια περίπτωση ενέργεια και γυρίζει πάρα πολύ όμορφα την μπάλα στο Βιερίνια. Ο Βιερίνια πάλι στον Πίρσεμπακ, την μπάλα φτάνει στο Σακό. Ο Μαουρίτσιο έξω από την περιοχή του Λάρετας. Παράλληλα τώρα η μπάλα για να ανοίξει η άμυνα της Λάρισας, ο Κρέσπο στο Βιερίνια, ο Βιερίνια στο Πέλκα, πάλι Πέλκας Βιερίνια, παίζουν το 1-2, ο Πέλκας είναι έξω από την περιοχή της Λάρισας, τη δίνει στον Μαουρίτσιο, είναι η σέντρα κάνει ο Πίτσεβα από τα αριστερά που είδε τον Μάτους από τα δεξιά να μπαίνει στην περιοχή, αλλά αποκρούεται ο Μάτος σε κόρνερ, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Πέλκας, που αγωνίζεται και με προστατευτική μάσκα. Είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ που παίζει με πολλές πάσεις από τη μία πλευρά και ξαφνικά με μία μεγάλη πάσα προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι από την αντίθετη πλευρά, όπου βγαίνει ο Μάτος συνήθως με μόνο έναν αντίπαλο. Πέτριο Πέλκας από την εκτέλεση του κόρνερ, το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει τώρα ο Πίτσεβα. Δίνει την μπάλα στο Πέλκα πλασαριστά, ξαναφεύγει και δέχεται την μπάλα για να μην διωσάει. Πολύ ωραία η σέντρα του Πίτσεβα, όμως κοντράρισε σε ένα πόδι και ήταν εύκολη η απόκρουση από τον Γιωβάνοβιτς. Ο Βιερίνια, αρχηγός του ΠΑΟΚ, σήμερα ξανά την μπάλα
στο σαν center back που το δέχτηκε, την έφερε αριστερά όπου είναι εκεί ο Πίσεβαρ, προσπαθεί να περάσει 2-3 παίκτες της Λάρισσας και δεν τα κατάφερε. Τώρα η μπάλα στο Σαρκόφ, ο Σαρκόφ πάλι παράλληλα στον Μάτος. Ο Μάτος δέχεται ένα μαρκάρισμα από πίσω ο Σαρκόφ και κερδίζει το φάουλ, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά είναι στο κεντρικό άξονα της εστίας του Μπόζοβιτς. Το φάουλ έπεσε ο Μιλοσάβλεβιτς και όλοι οι παίκτες της Λάρισσας είναι τώρα μαζεμένοι μπροστά από την εστία τους, θα κάνουν και το απαραίτητο τύπος, καθώς ο κύριος Διαμαντόπουλος μετράει τα βήματα και δεν ξέρουμε να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Τρεις παίκτες είναι πάνω στην μπάλα, είναι ο Πέλκας, είναι ο Κάμπος, είναι και ο Κρέσπο. Να φανταστείτε ότι δεν υπάρχει παίκτης του φάουλ πλην του Κρέσπο, το μισό του γηπέδου προς την περιοχή του δικεφάλου. Εάν να δούμε αυτή την εκτέλεση του φάουλ, κάνει την προσποίηση ο Κάμπος, ο Πέλκας την δίνει, γίνεται μια κοπίνα, καλή ήταν, αλλά άρχισε να πάει ο Κάμπος επάνω στην μπάλα, έγινε μια κομπίνα για να βγει, έκανε ο Κάμπος που θα σουτάρει την μπάλα, άφησε, τη χτύψε η μπάλα ο Πέλκας σκαφτά για να τον βγάλει μόνο του, πλην όμως δεν την πρόλαβε την μπάλα, τώρα υποτίθεται σε φάουλ ο Πέλκας στον Αγκάνοβιτς, πάλι πίσω η μπάλα στα center back της Λάρισσας. Ασφιχτικό το pressing των παιχτών του δικεφάλου. Πραγματικά είχαμε πολύ καιρό έτσι να δούμε ομάδα να πρεσάρει ακόμη και στο επιθετικό κομμάτι. Οι παίχτες της Λάρισσας δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα. Πως τώρα κάνουν μια διαγώνια φάση για να τη διώξουν όπως κόβει ο Πίρσεβα, ο οποίος τροποθεί το Σακόφ, Σακόφ, Κρέσπο, Βαρέλα και ξανά το ίδιο το μοτίβο. 27ο λεπτό, αγαπητοί φίλοι, στη Τούμπα, παρουσία 12 και πλέον χιλιάδων θεατών. Πάω πλάρι σε 1-0 με το γκολ του Σακόφ από το 11ο λεπτό. Η μπάλα στο Βιερίνια, μεγάλη ποιότητα του Αντρέ. Αν δείτε, αγαπητοί φίλοι, τι προσποίηση έκανε και πώς ξέφυγε από τον αντίπαλό του, θα καταλάβετε πόσο αυτός ο παίκτης ποιότητα διαθέτει και πώς μπορεί να χειριστεί την μπάλα. Ένα μακρινό, πολύ ωραίο σου του Κούρσεβαλ. Πέφτει ο Μπόζοβιτς και μπλοκάρει την μπάλα σχετικά εύκολα. Καλό ήταν το σούτ του Πίσεβαρ, αλλά ήταν πολύ αδύναμο για να απειλήσει τον goalkeeper της Θεσσαλικής ομάδας. Τώρα για μαρτυρίες, ακόμη και του Λουτσέσκου που πάει στο πάγκο του, κέρδισε την μπάλα ο Κάμπος από τον αντίπαλό του. Μπορώ να πω και εγώ την προσωπική μου εκτίμηση με καθαρό τρόπο, διότι όμως είδε φάουλ. Γεγονός που εξόργησε τον Ρουμάνο τεχνικό του δικεφάλου και βεβαίως αυτό που μετράει είναι η υπόδειξη του διαιτητή και όχι το τι θεωρούμε εμείς σωστό. Η Σακόφ κερδίζει μια και παλιά στον χώρο του κέντρου, προσπαθεί να τροποδοτήσει τον παίκτη. Τώρα την μπάλα την έχουν οι παίκτες της Λάρισσας από τα δεξιά και ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν μπορούν, αγαπητοί φίλοι, οι παίκτες της Λάρισσας να εκδηλώσουν επίθεση από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου, αλλάζοντας 3-4 φορές την μπάλα ή το πολύ 2-3 και τη χάνουν. Να μια προστινή παλιά για να πάει η μπάλα στη θέση του δεξιού. Εξτρέμ πηδάει ο Βιερίνια με τον αντίπαλό του, ο οποίος προσπαθεί να προωθηθεί, πλην όμως ανοίγει πολύ το κοντρόλ και βγαίνει η μπάλα φλάγιο out. Ήταν ο Μασούρας αυτός που επιχείρησε την επίθεση της Θεσσαλικής ομάδας. Οι φίλοι του δικεφάλου συνεχίζουν το δικό τους πανηγύρι στις κερκίδες του δικαίου της Τούμπας. 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος, τελευταίος αγώνας του προγράμματος ΠΑΟΚ Λάρισσα 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Αγαπητοί φίλοι του ΕΟΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρακολουθείτε από τη συχνότητα του ΕΟΕ το παιχνίδι του δικεφάλου με την Λάρισσα. Ένα παιχνίδι που αν τελειώσει η δικηφόρα για τον δικέφαλο θα τον ξαναφέρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και μάλιστα με 2 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Ο Πίρσεβας κάνει πολύ ωραία την μπάλα στον Πέλκα, ο οποίος έκανε μεν ωραία προσπάθεια αλλά δεν μπόρεσε να
βρει στόχο το σου, γιατί βρήκε στα πόδια αμυνόμενο. Και ο Βαρέλα τώρα την μπάλα στο Σακόφ. Είναι ένα σκηνικό το οποίο από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 30 που βρισκόμαστε τώρα υπάρχει σε αυτό το τέμπο. Μαουρίτσιο δεξιά. Μάτος, ο Μάτος έχει μπροστά του έναν παίκτη. Ξανά στον Μαουρίτσιο. Οι παίκτες του δικεφάλου, όπως σας είπαμε, αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα. Αφενός μην να κουράσουν τους αντιπάλους, αλλά φέρονται και να ανοίξουν την πολυπρόσωπη άμυνα. Λάρισα Σακόφ τώρα είναι σε θέση δεξιού. Μπακ, να φανταστείτε. Η δίνει στον Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο πάλι στον Πίρσεβαρ. Ο Πίρσεβαρ προσπαθεί να την βγάλει στον Βιερίνη, αλλά ξανά στον Μαουρίτσιο. Πέλκας και ξανά Μαουρίτσιο, να φανταστείτε ότι εμείς κουραζόμαστε το να επαναλαμβάνουμε αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε πόσο κουράζει τους αντιπάλους αυτή η συνεχής εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του δικεφάλου. Να ο Κρέσπο που περνάει μπροστά, δίνει την μπάλα στον Σακόφ που τώρα έχει μεταφερθεί από τα αριστερά. Ο Κρέσπο γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα στον Πασχαλάκη, καθώς δέχτηκε την πίεση δύο παιχτών της Λάρισας. Παίρνει την μπάλα δεξιά στον Βαρέλα. Ο Βαρέλα γυρίζει την μπάλα στον Μάτος. Τώρα έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Ο Βαρέλα παίζει σαν πλάγιο, ο Μάτος σαν σέντρεμπακ. Βέβαια θα επανέλθουν στις κανονικές τους θέσεις. Περνάει η μπάλα στον Πίρσεβαρ. Τώρα είναι ευκαιρία, γιατί η άμυνα της Λάρισας δεν είναι και πολύ οργανωμένη. Κάνει ο Πίρσεβαρ μια περίτεχνη προσπάθεια ανάμεσα από τους δύο και δέχεται και την τρεκλόφωτιά. Εάν αυτό το μαρκάρισμα γινόταν ένα μέτρο πιο μέσα, θα ήταν ασφαλώς μια καθαρή περίπτωση πέναλτι. Πλην όμως τώρα είναι φάουλ, είναι ένα μέτρο, ίσως και λιγότερο, έξω από τη μεγάλη περιοχή των Βυσσινή. Ξανά η μπάλα τοποθετείται στο σημείο φάουλ. Ο κύριος Διαμαντόπουλος μετράει τα βήματα για να στηθεί το τείχος. Είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Όποιος παίκτης του δικεφάλου μπορέσει και εκτελέσει αυτό το φάουλ, μάλλον θα εκτελέσει αυτό το φάουλ και μπορέσει και δεράσει την μπάλα πάνω από το τείχος, θα έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει αυτό που προσδοκεί όλος ο κόσμος που βρίσκεται στο γήπεδο, δηλαδή την επιτυχία ενός γκολ. Ο Βιερίνια είναι πάνω από την μπάλα, σφυρίζει τώρα ο κύριος Διαμαντόπουλος. Να ο Βιερίνια, δεν είναι όμως καλή εκτέλεση. Πάνω από το τείχος και πάνω από τα δοκάρια του Μπόζοβιτς. Κάποτε, αγαπητοί φίλοι, ο ΠΑΟΚ είχε δεινούς εκτελεστές σε τέτοιες περιπτώσεις φάουλ. Να μην προτοθυμηθώ, μάλλον και ποιο να προτοθυμηθώ, τον Φραντσέσκο, τον Μαραγκό, τον Σάμπι. Παίκτες οι οποίοι όταν η μπάλα στυνόταν σε αυτό το σημείο που στήθηκε τώρα, θα έλεγαν όλοι ότι είναι το γκολ πάνω από 50% βέβαια. Τώρα όμως αλλάξαν οι εποχές. Ναι, με καλεί όλοι οι παίκτες του κεφάλου, αλλά εκτελεστή στα φάουλ δυστυχώς σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει. Πίσω η μπάλα από τον κάμπο των Μάτος για να ξεμαρκαριστεί. Στον Βαρέλα και στον Κρέσπο, ο οποίος προωθείται, δίνει την μπάλα αριστερά στον Βιερίνια. Ο Βιερίνια μια πολύ ωραία προσπάθεια, αλλάζει με τον Πίρσεβαρ. Πίρσεβαρ όμως κάνει λάθος, χάνει την μπάλα. Είναι αυτά τα κενά διαστήματα που έχει ο Ολλανδός, ο οποίος Ολλανδός είναι σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος τεχνίτης, αλλά δεν έχει τέμπο, αγαπητοί φίλοι, στο παιχνίδι του. Την μπάλα τώρα την έχει ο Πασχαλάκης, προσπάθησαν οι παίκτες της Λάρισας να εκδηλώσουν μια σύνδεση, πλην όμως ανεμική, έφτασε η μπάλα χωρίς πρόβλημα στα χέρια του Πασχαλάκη και ο Μάτος τώρα τροποδοτεί τον Μαουρίτσιο. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Μπίρσεβαρ έχει κάποιες ενέργειες πραγματικά ενδεικτικές της αξίας του, αλλά έχει και κάποιες οι οποίες είναι. Να, ο Βιερίνια που λέει τώρα την μπάλα του Μπίρσεβαρ και θέλει σαν έξω αριστερά. Κάνει καταπληκτική προσπάθεια, τον έχει. Τους έχει ζαλίσει, ας με την τραπή έκφραση, τους αμυντικούς της Λάρισας. Ακούτε και το χειροκρότημα και τα επιφωνήματα των φίλων του κεφάλου. Πολύ ωραία η μπάλα τον Πέλκα, πλην όμως πρόλαβε ο Γιωβάνοβιτς και έδιωξε την μπάλα πριν γίνει απειλητικό το Πέλκα, πλάγιο out. Η αρχή πολιορκία της ουσίας της Λάρισας, το πλάγιο εκτελέστηκε από τον Βιερίνια και πήρε την μπάλα ο Ιψεπαρκοτινέβουσε στο Μαουρίτσιο, ο Μαουρίτσιο στο Βαρέλα,
ο Βαρέλα στο Σάκο Σάκο δεξιά στο Κρέσπο και το παιχνίδι της γάτας του Μετικού συνεχίζεται. Πολύ ωραία τώρα η επίθεση του Τίτσεμαρ, αλλά όμως δεν είναι η τελική του πάσα καλή. Είχε φύγει ο Μάτος όπως συνεχίζει να το κάνει στις πρωτίες. Πολύ δυνατή η πάσα, η οποία δεν μπόρεσε να, την οποία δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Μάτος και βγήκε αυτή out. Ο Μπόζοβιτς δίνει την μπάλα στο Χιμί. Στη μικρή περιοχή εκτελεί το ελεύθερο. Έχουν συμπληρώσει, αγαπητοί φίλοι, 35 λεπτά παιχνιδιού. Πάω Κλάρισα 1-0. Και τώρα η Λάρισα περνάει το χώρο του κέντρου τον Αντάνοβιτς. Ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω τον Ζίζη. Ο Ζίζη τον Γιωβάνοβιτς. Είναι, ας μου επιτραπεί έκφραση, δεν έχουμε. Λίγες φορές έχω δει ομάδα στην Τούμπα να έχει τόσο παθητικό ρόλο, αλλά ένα ρόλο που δεν είναι απλά παθητικός, είναι ένας ρόλος που δείχνει ότι οι παίκτες της Λάρισας δεν έχουν τη δυνατότητα να καταπληκτική προσπάθεια του Τίρσεβαρ μπαίνει μέσα στην περιοχή, σουτάρει και αποκτούει ο κόσμος σε κόρνερ. Πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια του Τίρσεβαρ. Έφυγε μια επιτόπια τρίπλα και έναν επιτόπιο ελιγμό του αντιπάλου του, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή από θέση έξω αριστερά, επιχείρησε το συρτό σουτ, αλλά ο Μπόζοβιτς που αναδεικνύεται μέχρι στιγμής σε κορυφαίο παίχτη της ομάδας του, απόκτησε την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ θα το εκτελέσει τώρα ο Έλκας. Πολύ ωραία η εκτέλεση, πλην όμως εξίσου καλή. Είναι offside τώρα εδώ, έγινε το shoot από τον Κάμπος, έγινε μια κόντρα, αλλά ο Πρίγιοβιτς ήταν ήδη σε θέση offside και το υπέδειξε έγκαιρα ο εφόπτης και λύνεται κατά αυτόν τον τρόπο η πολιορκία της εστίας της Λάρισας. Κυνηγάει ο Πρίγιοβιτς τον αντίπαλό του για να κλέψει την πάλα, υποτίθεται όμως σε πάλι γιατί χρησιμοποιεί τα χέρια και παίρνει η άμυνα της Λάρισας μία ανάσα. Τώρα γίνεται μία διαγώνια μεγάλη παλιά, η οποία αν αλίμονο αν μία ομάδα που έρχεται να παίξει στην Τούμπα και προσπαθεί να φτάσει στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού της με τέτοιες πάσες, είναι πάσες εκ προημίου χαμένες. Είναι δυνατόν διαγώνια πάσα 60 μέτρων τώρα να μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα την αμυντική διάταξη του δικεφάλου. Τα λάθη είναι σωριδών από τους παίκτες της Λάρισας. Το λάθος τώρα το έκανε ο Γουάλλας, ο οποίος δεν μπορούσε να κοντρολάρει και πήγε μπάλα πλάγιο out. Να η μπάλα στον Μαουρίτσιο, Μαουρίτσιο στο Κρέσπο, στον Βαρέλα, Βαρέλα Κρέσπο, Κρέσπο Βιερίνια. Οι τέσσερις πάκ αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα για να ξεκινήσει η οργάνωση μιας νέας επίθεσης. Και πράγματι έτσι γίνεται. Ο Κρέσπο μεταφέρει την μπάλα στον Μπέλκα που βρίσκεται στο χώρο του κέντρου. Δεξιά την μπάλα στον Μάτος. Ο Μάτος στον Βαρέλα. Ο Βαρέλα στον Κρέσπο. Ο Κρέσπο θα πάει να βρει τον Μπίσεβαρ. Ο Μπίσεβαρ ελίσσεται στο χώρο του κέντρου και προσπαθεί να κάνει δεξιά μια πάσα μεγάλη. Την κάνει και πράγματι είναι πετυχημένη και βρίσκεται τον Κάμπο. Ο Κάμπο 1-2 με το Μάτους, πλην όμως η τελική του προσπάθεια είναι αποτυχημένη. Αν ήταν λίγο προσεκτικός εδώ ο έγχρωμος επιθετικός του δικεφάλου, δεν θα χρειάζεται να κάνει τόσο βιαστικά την πάσα, θα μπορούσε να μπει και πολύ μεγάλη αυτή να δράσει, θα μπορούσε να φτάσει σχεδόν πάτσα με την αιστεία της Λάρισας. Το κόρνερ από δεξιά εκτελεστής για μία ακόμη φορά ο Τέλκας, ο οποίος σηκώνει το χέρι. Γίνεται το 2-0 από μια καταπληκτική κεφαλιά του Βαρέλα, ο οποίος πυκνά προωθείται και το πανηγυρίζει πραγματικά με έντονο τρόπο, καθώς πολλές φορές σε προηγούμενα παιχνίδια επιχείρησε να πετύχει αυτό το κολλικό στο γκολ της προωθής του, δεν το πέτυχε, πριν όμως τώρα την εκτέλεση του Πέλγα
έκανε μια πολύ ωραία και παλιά ψαράκι και έκανε το 2-0 στο 40 λεπτό του παιχνιδιού. Στο 40 λοιπόν ο ΠΑΟΚ διπλασιάζει τα τέρματά του και παλιά του Βαρέλα. Μάλιστα ο σέντερ μπακ του δικεφάλου βγήκε και εκτός αγωνιστικού χώρου και το πανηγύρισε με τα ball boy που βρίσκονται στη Τούμπα. Και μάλιστα τώρα φυλάει έναν πιστηρικά, δέχεται και το πολύ μεγάλο το θερμό και το πολύ έντονο χειροκρότημα το φύλλο του δικεφάλου. 2-0 πάω Λάρισα το 400 λεπτό. Τώρα του δεύτερου γκολ ο Βαρέλ, ο οποίος ακούει το όνομά του να αναπολύεται από τις 12 και πλέον έγιναν πολύ περισσότεροι πλέον οι θεατές του Τούμπα. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει με τη σέντρα από πλευρά παιχτών της Λάρισα. 2-0 πάω Λάρισα με σκόρες από τους Ακόπ και Βαρέλα. Και τώρα η προσκυνή παλιά, ναι αγαπητοί φίλοι, τώρα αξίζει να σας το πούμε αυτό, το Paul Boy που πήγε και ακάλιασε τον Βαρέλα που ήταν πίσω από την θέση Λάρισα, είναι ο γιος του, ο μικρός γιος του, ο οποίος συμμετέχει στα τμήματα υποδομής του δικεφάλου. Σήμερα είναι Paul Boy στην Τούμπα και πήγε ο παπάς Βαρέλα να πανηγυρίσει την επιτυχία του κόλπου με το γιο του. Ακούτε τι γίνεται στην Τούμπα. Ένα ατέλειωτο πανηγύρι από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του δικεφάλου πραγματικά παρουσιάζουν πολύ ωραίο θέαμα μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν στιγμές, αγαπητοί φίλοι, που οι παίκτες της Λάρισας απλά τους παρακολουθούν, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να τους ακολουθήσουν. Το μαρκάρισμα, η μπάλα τώρα στο Πέλκα, την αλλάζει με το Σακό, ο Σακό ξανά στο Πέλκα και ο Πέλκα δεξιά στο Βιερίνια, ο Βιερίνια στο Φίρσεβαρ και να πάλι ο Φίρσεβαρ ξεκίνεται μπροστά, περνάει από δεξιά στο Φίρσεβαρ, πολύ ωραία η σέντρα του, αλλά δεν είναι μέσα στην διευθύντη, προσθένει δεξιά ο Κάμπος. Οι αποδοκιμασίες τώρα που ακούγονται είναι για τους αναπληρωματικούς της Λάρισας, τους οποίους υποδεικνύουν πού μπορεί να γίνει η προθέρμανση. Αυτοί θέλουν να πάνε να κάνουν την προθέρμανση πίσω από την νηστεία του Πασχαλάκη. Ο τέταρτος διευθύντης υποδεικνύει ότι η προθέρμανση θα γίνει από τη δική της νηστεία πίσω. Υπάρχουν και οι σχετικές αποδοκιμασίες και βεβαίως το πρόβλημα που προς την πήγε να δημιουργηθεί λύνεται, γιατί εκεί γίνεται. Δεν μπορεί να κάνει παίκτης προθέρμανση απέναντι στην αντίπαλη εστία. Λάθος η απόκριση των center back Λάριος, πήρε την μπάλα μάτους, προσπάθησε να βρει τον Κάμπος, πλην όμως δεν ήταν καλή η προσπάθειά του και τώρα βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες της Λάριος με τον Λαγό και δεξιά με τον Γκοϊκοβιτς. Πάλι διαφώνια παλιά στα αριστερά να βγει τον Σταβλέκη. Δέχεται αυτό την μπάλα, την περνάει στον Ασλίδη, λάθος το κοντρόλ του Ασλίδη και πάνεται η μπάλα για τους Λαρισαίους. Βγαίνει ο Μάτος μπροστά, δέχεται και μια κλωτσιά εκεί στο χώρο του κέντρου και η πρώτη κίτρινη κάρτα του κυρίου Διαμαντόπουλου είναι στον Πατιόν. Κίτρινη λοιπόν ο Πατιόν στο 44 λεπτό του αγώνα για αντικανονικό μαρκάρισμα των Μάτος και το παιχνίδι θα ξεκινήσει με την εκτέλεση του φάουλ. Μάτος Βαρέλα, Βαρέλα Μαουρίτσιο, Μαουρίτσιο Σακόφ, Σακόφ αριστερά στον Βιερίνια, ο Βιερίνια ξανά πίσω την μπάλα στον Κρέσπο και βεβαίως το ίδιο σκηνικό. Οι φύλαθλοι που βρίσκονται πίσω από τον πάγκο της Λάρισας, αγαπητοί φίλοι, έχουν και ένα δικό τους σοου προσπαθώντας να εκνευρίσουν τον Αλέξη Κούγια που βρίσκεται ως μεταφραστής
στο μπάνκο της Λάρισσας. Βαθιά παλιά προς τον Ασλίδη, την κατάλα τον Βαρέλα, ο οποίος έκοψε με πολύ ωραία και ψύχρεμη και παλιά. Και τώρα η μπάλα στο Μπέλκαλ, προς στιγμή λάθος το κοντρόλ, πλην όμως προστάτησε την μπάλα, την γυρίζει πίσω στον Μάτος. Αγαπητοί φίλοι, αν θα μπορούσατε να δείτε πώς αγωνίζεται πέρσι του δικεφάλου, είναι σαν να κάνουν αυτή τη στιγμή μια χαλαρή προπόνηση, όχι απλά μια προπόνηση, μια χαλαρή προπόνηση. Δεν πιέζουν, δεν φορτσάρουν και όλο αυτό γίνεται γιατί η αντίδραση από τις παίκτες της Λάρισσας είναι ανεμική, για να μην πω ότι είναι ούτε καν αστελική. Λοιπόν, τώρα την μπάλα την κατεβάζει ο Κρέσπος και δεν προλαβαίνει να τροποδεί το Σφυρίνια, διότι ο κύριος Διαμαντόπουλος σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάω Κλάρισα 2-0 με σκόρες τον Σακόφ στο 11ο λεπτό και τον Βαρέλα με και παλιά στο 40ο λεπτό, 41ο λεπτό. Καθολική η υπεροχή του Πάω, καλύτερος παίκτης της Λάρισσας τερματοφύλακα τον Μπόζοβι. Και από εκεί και πέρα θα ήταν μάθιο να ψάξουμε να βρούμε κάποια θετική προσπάθεια για τον φίλο του Μημένα. Ημίχρονο λοιπόν στο Τούμπα, πάω Λάρισα 2-0. Να πάρουμε και εμείς την κανάστη μας, να σας αποχαιρετήσουμε και θα επανέλθουμε στην έναρξη του δευτέρου ημίχρονου. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας, όπου ξεκίνησε πριν από 1,5 ακριβώς λεπτό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισσας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 χάρη σε 2 γκολ που πέτυχαν ο Σακόκ στο 11ο λεπτό και ο Βαρέλα στο 40ο. Και τώρα λίγο έλειψε να γίνει το λάθος από τον τερματοφύλακα της Λάρισσας, το Μπόζοβιτς, η πίεση που δέχτηκε από τον Μπρίλοβιτς. Όμως δεν έγινε. Η Λάρισσα στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με μια αλλαγή. Η θέση του Αγκάνοβιτς πήγε ο Μιντένοβιτς. Ο κύριος Φιντάνης θέλει να ενισχύσει λίγο την επιθετική του γραμμή. Πλην όμως θα δούμε κατά πόσο μπορεί αυτό να είναι εφικτό, καθώς και πάλι η διάταξη της Λάρισσας είναι τέτοια που είναι όλοι γύρω-γύρω από την περιοχή τους. Την μπάλα την έχει ο Βιερίνια και την αλλάζει με τον Μπίρσεβαρ. Από την άλλη πλευρά τώρα στον Βαρέλα και ξεκινάει μια καινούρια επιθετική προσπάθεια των παιχτών του δικεφάλου. Την μπάλα τώρα ο Κάμπος, ο οποίος Κάμπος την αλλάζει πολύ ωραία με τον Βέλκα και να ο Μπρίγκοβιτς το 3-0. Γρήγορα η εναλλαγή της μπάλας μεταξύ Κάμπο, Πέλκα και Μπρίγκοβιτς. Καταπληκτική η πάσα του μικρού του δικεφάλου στο ύψος της περιοχής του Μπρίγκοβιτς, ο οποίος πολύ εύκολα πλασάρει τον Μπόζοβιτς και κάνει το 3-0. 48 λεπτό, 3 λεπτά μόνο περάσανε από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μπρίγκοβιτς πετυχαίνει το 3-0 και μάλιστα με τον γκολ αυτό πιάνει και τον Ανθρωπάν την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρες στη Super League. Πολύ ωραίο το πλασέ του Μπρίγκοβιτς, πλην όμως ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Καταπληκτική πάσα του Πέλκα και το 3-0 είναι γεγονοσμένο. Γκολ λοιπόν ξεκινάει ο δικέφαλος στο δεύτερο ημίχρονο. Η πίεση των παιχτών του δικεφάλου συνεχίζει να είναι εξουθενωτική ακόμη και στο χώρο του κέντρου. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ η Λάρισα λίγο έξω από το ημικύκλιο κέντρου. Ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί, ακούγεται ρυθμικά και το όνομα του Μπρίγκοβιτς και το 3-0 είναι ήδη γραμμένο στον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου της Τούμπας, το οποίο σήμερα φιλοξενεί πάνω από 12.000, ίσως και 13.000 θεατές. Τώρα προσπαθούν πολύ καλή η ευκαιρία των παιχτών της Λάρισσας. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να την καταγράψουμε. Βρέθηκε
ο Ευκλήδης σχεδόν φάτσα με τον Πασχαλάκη μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά σούταρε out, δεν ήταν ο Νασλής, ήταν ο Σταγιόν, συγγνώμη αγαπητοί φίλοι. Και βεβαίως ήταν μια μοναδική προσπάθεια των παιχτών της Λάρισσας σε αυτό το σημείο και αυτό έγινε από την ολιγορία των αμυντικών του δικεφάλου να μαρκάρουν την μπάλα πριν περάσει αυτή τη μεγάλη τους περιοχή. Τώρα ο Πρίγκοβιτς προσπαθώντας να κερδίσει την μπάλα την βγάζει το Άγιο out και παίχτες της Λάρισσας πλέον μη έχοντας και τι να κάνουν καθώς το σκορ έχει πάει στο 3-0 θα αναγκαστούν να βγουν και λίγο μπροστά για να κερδίσουν τουλάχιστον και κάποια εντύπωση, γιατί δεν σας κρύβω ότι η εμφάνιση της Λάρισσας στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση και μάλιστα μπορώ να πω ότι ήταν η ομάδα με τη χειρότερη παρουσία στην Τούμπα από όλες που έχουν περάσει το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα ο Φατιό γυρίζει την μπάλα στο Γιωβάνοβιτς, ο Γιωβάνοβιτς και παραδείγματος στον Φατιόν, με τον Λαγό και τον Μασούρα προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα. Μπαίνει ο Σακόφ στη μέση και τους καλάει τα σχέδια και κερδίζει την μπάλα. Την δίνει στον Μαουρίτσιο, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική φωτιά. Πριν όμως έγινε η κόντρα, να ο Νασλίδης που προσπαθεί να περάσει τον Βαρέλα, δεν τα καταφέρνει. Χειροκροτήματα για τον σκόρερ του δευτέρου γκολ του δικεφάλου, ο οποίος πολύ εύκολα έκοψε τον αντίπαλό του. Και τώρα Βιερίνια και Μαουρίτσιο ξαναξεκινούν μια νέα επιθετική προσπάθεια για τον δικέφαλο. Μαουρίτσιο στο Πίρσεβαρ. Πίρσεβαρ κάνει κίνηση ο Βιερίνια για να πάρει την μπάλα. Δεν του τη δίνει, τη δίνει πίσω στον Πέλκα στα σίγουρα. Ο Πέλκας πιο πίσω στον Κρέσπο και ο Κρέσπο την μπάλα στο Σακόφ που βγήκε από τα δεξιά. Σακόφ στον Κάμπο. Ο Κάμπο κάνει μια τρίπλα στο χώρο του και δεν προσπαθεί να σε μαρκαριστεί. Το πετυχαίνει, τροποδοτάει την ξεά τον Μάτο. Ο Μάτο και πάλι τον Κάμπο. Ο Κάμπο προσπαθεί να κάνει διαγώνια πάσα και κάνει λάθο. Είναι από κάποια στιγμή του Κάμπο, ο οποίο είναι μια τσαπατσουλιά που δείχνει στην τελική προσπάθεια και μάλιστα τώρα υποτίθεται και σε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Οι Λάρισσας προσπαθούν να εκτελέσουν γρήγορα το φάουλ, αλλά δεν το κάνουν αυτό γιατί γύρισαν γρήγορα επέστρεψε του δικεφάλου. Και τώρα η μπάλα από τα αριστερά, έξω από την περιοχή του φάουλ, οι της Λάρισσας προσπαθούν να περάσουν και μια σέντρα. Να τον Ασλίδη, ασφιχτικό το πρέσινγκ των παιχτών του ΠΑΟΚ, μπάλα στο Πρίγκοβιτς και γυρίζει πίσω στον Κάμπος για να πάρει τη θέση του. Ο Κάμπος αργεί όμως να δώσει την μπάλα έπειτα ο Πρίγκοβιτς γρήγορα. Κάμπος και Πέλκας παίζουν την μπάλα και την δέχεται ο Κάμπος σαν έξω δεξιά, είναι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, προσπαθεί να περάσει με περίπτωση ενέργεια αλλά δεν τα καταφέρνει και βγάζει την μπάλα out, σπρώχνοντας μάλιστα και τον αντίπαλό του. Θα μπορούσε κάλλιστα να σφυρίξει και φάουλ ο κύριος Διαμαντόπουλος. Ο Μπόζοβιτς στείνει τώρα την μπάλα στη μικρή περιοχή και θα εκτελέσει το τέτοιο, το ελεύθερο. Σακό και Αγκάνοβιτς διεκδικούν την μπάλα. Ξανασφυρίζει ο κύριος Διαμαντόπουλος στην εκτέλεση του φάουλ γιατί η μπάλα δεν ήταν εν κινήσει και μάλιστα με χαρακτηριστική κίνηση το δείχνει στους παίκτες της Λάρισσας και το παιχνίδι συνεχίζεται. Όπως λοιπόν συνεχίζεται το παιχνίδι στο ίδιο μοτίβο, συνεχίζονται και τα πανηγύρια το φύλλο του δικεφάλου και ειδικά στο μεγάλο πέταλο της θύρας 4 όπου έχουν στήσει το δικό τους τη δική τους γιορτή, οι φίλοι του δικεφάλου και βεβαίως τώρα είναι πολύ ωραία η πάσα της απόψης του Μαουρίτσιο, ο οποίος δέχεται ένα μαρκάρισμα από αυτής, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής, παίρνει την μπάλα ο Βιερίνια αλλά δεν μπορεί να περάσει τον Γκοϊκόβιτς που έκοψε. Εδώ τώρα άρχισε ο Κρέσπο να δώσει την μπάλα στον Πρίγκοβιτς που είχε φύγει στον κενό χώρο και ξανά από την αρχή η επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Σακόφ λάθος
άφησε την μπάλα να σκάσει και έτσι δεν μπορούσε να την προλάβει και να την στείλει δεξιά στον Μάτος. Προσπαθεί η Λάρισα να βγει στο μισό του γηπέδου, αλλά είναι η απελπιστική πάσα που κάνει ο Νασλίδης προς τα αριστερά και βγαίνει ο Πασχαλάκης χωρίς κανένα πρόβλημα, παίρνει την μπάλα και την πυρήνει πάλι στον Κρέσπο. Αυτή τη στιγμή οι φίλοι του Δικοφάλου και κύριες έχουν την δική τους γιορτή με θυσιακές που θέλουν το μήνυμα έφτες του και το ηλεκτρονικό σπίνακα της Τούμπας δείχνει 22 λεπτό. Πάω Λάρισα 3-0, σκόρε Σακόβ, Βαρέλα και Τρίγιοβιτς. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι θα αναμένεται να εξελιχθεί στο ίδιο μοτίβο, καθώς η αντίδραση που προς στιγμήν φάνηκε να υπάρχει από πλευράς Λάρισας ήταν ανεμική και έτσι ο Δικέφαλος ξαναπαίρνει τα ημεία του παιχνιδιού, έχοντας κερδίσει και ένα φάουλ από τα δεξιά. Πολλοίς κόσμος πάλι μαζεμένος στο ύψος της περιοχής της Λάρισας. Προσπαθούν οι αμυντικοί να τραβηθούν προς το έξω για να βγάλουν η εκτέλεση του φάουλ από τον Βέλκα, πολύ καλή. Δεν την κατάλαβαν οι συμπαίκτες του και έτσι η μπάλα πέρασε. Τώρα την έχει, η μπάλα πέρασε αριστερά, εκεί ο Μπίρσεβαρ την γυρίζει πίσω στο Βαρέλα. Δεχόμαστε το χειροκρότημα γιατί ανέκοψε την επίθεση των αντιπάλων του. Ο Ολλανδός, υπάρχουν διαστήματα που κάνει πραγματικά πολύ όμορφο και πολύ ωραίο που είναι περίπτωσης ενέργειας, αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποια κενά διαστήματα. Ασφαλώς πρέπει να τα κάνει. Καταπληκτική η προσποίηση του Μαουρίτσιο στο Πέλκα, ο οποίος έπρεπε να την δώσει πιο γρήγορα. Είναι αυτό το λάθος που έχουν οι Έλληνες παίκτες που δεν θέλουν να παίξουν απλά, θέλουν να κάνουν 2 ή 3 κοντρόλ πριν δώσουν την μπάλα. Αν αυτή την μπάσα ο Πέλκας την έκανε με μία, τώρα αυτή τη στιγμή το σκορ δεν θα ήταν 3-0, αλλά ίσως να ήταν 4. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν είναι παιδικές ποδοσφαιρικές ασθένειες, αγαπητοί φίλοι, τις μαθαίνεις από μικρός, αλλά το σύγχρονο ποδόσφαιρο λέει ότι η μπάλα πάει πιο γρήγορα από τον αντίπαλο, παίζεται με μία και καταπληκτική η πάσα του Σακόφ αριστερά στον Βιερίνια, ο οποίος Βιερίνια χορεύει τον αντίπαλό του, να και η σέντρα τη γυρίζει στον δύο φορές προσπαθεί να κάνει το σούτ ο Μαουρίτσιο, δεν τα πετυχαίνει και την τρίτη φορά που κάνει το σούτ ο κάμπος στέλνει την μπάλα στο πέταλο της θύρας 4. Χειροκροτάει ο κόσμος και τι να κάνει βεβαίως, πολύ περίπτωση η προσπάθεια του Βιερίνια, ο οποίος Βιερίνια, θα πρέπει να το πω αγαπητοί φίλοι, ότι αδικείται που αγωνίζεται σαν αριστερός ο πιστοφύλακας, αν έπαιζε μπροστά θα μπορούσε να κάνει πράγματα και τάματα. Όχι ότι δεν τα κάνει τώρα από αυτήν τη θέση, αλλά θα μπορούσε να κάνει πράγματα και τάματα. Αλλάζουν την μπάλα Πατιόν, Γιωβάνοβιτς, έξω από την περιοχή της ομάδας, γυρίζει η μπάλα στον Μπόγιοβιτς και αυτός αριστερά για να κόψει ο Σακόβ μια μπροστινή παλιά των Λαρισαίων σε πλάγιο out. Πάει η μπάλα. Τώρα είναι στο χώρο του κέντρου και πάλι μεταφέρεται έξω από την περιοχή της Λάρισας. Είναι, αγαπητοί φίλοι, τόσο ασφιχτικό το pressing των παιχτών του ΠΑΟ που σας είχαμε πει και από το πρώτο ημίχρονο ότι πέραν από τρεις πάσες δεν μπορούν να αλλάξουν παίκτες των Βυσσινή. Μπροστινή η παλιά στον Ασλίδη, θα μένει η πάσα, να ο Κρέσπο την παίρνει και τη δίνει στο Βιερίνια, ο Βιερίνια στον Πίρσεβαρ, ο Πίρσεβαρ κακό το κοντρόλ και την κλέβουν. Πλάρε σα πριν όμω την ξανακλέβουν οι παίκτε του Πάου με τον Μάτο και τον Σάκο και ξανά το ίδιο μοτίβο. Στο χώρο, στο ημικύκλιο του κέντρου, καταπληκτική πάσα του Μπίρσεμπαρ. Να ο Πέλκα όμω που δεν κάνει. Σήμερα ο μικρό ενώ πέρασε τα κόρε, μπήκε και έκλεψε την μπάλα. Δεν χάνεται αυτό, αγαπητοί φίλοι.
έδωσε ο Πέλκας μια διαγώνια σέντρα στον Πρίγκοβιτς, άδεια η εστία μπροστά στην εστία Λάρισα. Ο Πρίγκοβιτς δεν προλάβει την μπάλα. Απλά ένα τσίπημα ήθελε ή ένα κούμπημα την μπάλα στο πόδι του για να πάει και από τα δίχτυα. Εξουθενωτικός ο ρυθμός των παιχτών του δικεφάλου. Ο Μπίρσεβαρ με τον Βιερίνια αλλάζουν την μπάλα. Πραγματικά δύο σπουδαίοι παίκτες όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Ο Σακόπτη δίνει την μπάλα τώρα στον Μάτος. Προσπαθούν να παίξουν πάλι με πάσες οι παίκτες του κεφάλου για να ανοίξουν την άμυνα των Λαρισαίων. Πράγματι αυτό γίνεται. Σακόπτη Βιερίνια, Βιερίνια Μπίρσεβαρ, Μπίρσεβαρ Βιερίνια. Βιερίνια παίρνει την μπάλα. Είναι ο Αντρέ, είναι αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι εδώ, τώρα αρχίζουν οι πέσεις φάου και θέλουν να μπουν με την μπάλα στα δίκτυα. Δεν γίνεται αυτό και το σουτ τώρα του Μάτος, παιδιά, έχουν ξεσηκωθεί οι 15.000 φίλοι του δικεφάλου στις κερκίδες και χειροκροτούν την ομάδα τους. Κάνουν καταπληκτικά πράγματα μέσα στο γήπεδο και τώρα ο κύριος Λουτσέσκου ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή. Θα φύγει ο Κάμπος από το παιχνίδι και θα περάσει ο Ρόμπερτ Μακ. 61 λεπτό στη θέση του Κάμπος μένει ο Μακ. Χειροκροτείται θερμά ο Κάμπος, ο οποίος σήμερα δεν είχε τελική προσπάθεια, και επίσης θερμά χειροκροτείται και ο Ρόμπερτ Μακ, ο οποίος τώρα θα πάει να παίξει σαν έξω δεξιά και θα παραμείνει ο Πίρσεβαρ στην αριστερή πλευρά της επίθεσης της ομάδας. Παίρνει την μπάλα ο Πίρσεβαρ, περνάει όποιο βρει μπροστά του, ξεκίνεται από τα αριστερά, τρεις υπέρτες που τον κλείνουν προς την παλιά στο φρύγιο, δεν την κατάλαβε ο φόρτος του κεφάλου και εύκολα ο Μπόντοβιτς πήρε την μπάλα και προσπαθεί με το χέρι να βρει συμπέκτη, αλλά βρίσκει τον Μάτος. Έχει κατατίσει πραγματικά μονότονο το σκηνικό του παιχνιδιού, γιατί πραγματικά δεύτερη ή τρίτη πάσα δεν μπορούν να αλλάξουν οι παίκτες της Λάρισας. Βαρέλα Μάτος, Μάτος Βαρέλα, στον χώρο του κέντρου τώρα αυτά εδώ πέρα, προκειμένου να ξεκινήσει η δημιουργία μιας επίθεσης με πολύ ωραίο τρόπο. Την δίνει στο Μακ, έξω από την περιοχή ο Μακ, περνάει μια πολύ ωραία σέντρα για τον Πρίγκοβιτς, αποτρούει ο Γιωβάνοβιτς μπροστά από τον τραματοφύλακά του. Ο Μακ με τον Πέλκα προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα. Ο Πέλκας κάνει κακό κοντρόλ και προκειμένου να πει την μπάλα να βγει out, την βγάζει πλάγιο out, ο οποίος τελείται γρήγορα από τους τέχνους της Λάρισας. Να τώρα που φτάνουν στον χώρο του κέντρου, το περνάνε και τον χώρο του κέντρου, προσπαθούν να εκδηλώσουν μια επίθεση από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, την κόβει ο Βαρέλα πολύ εύκολα, την μπάλα στο Σακόφ, αυτός στον Μάτος μέσω του Μάτ. Ήρθε Βαρ τώρα σε κεντρικό ρόλο χαφ και τώρα την μπάλα την έχει ο Βιερίνια, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Κρέσπο. Ο Κρέσπο τη μεταφέρει από την άλλη πλευρά. Αυτή συνεχίζει την αλλαγή της μπάλας από τη μία πλευρά στην άλλη και έχει εξουθενώσει τους παίκτες της Λάρισας, που δεν μπορούν ούτε καν να πιέσουν την προσινή γραμμή. Πρίγκοβιτς Βιερίνια, Βιερίνια στον Πρίγκοβιτς. Αχ, πολύ ωραίο αυτό που πήγε να κάνει ο Πρίγκοβιτς, να πάρει την μπάλα με το εξωτερικό φάλσο. Δεν μπόρεσε, αλλά κέρδισε το πλάγιο out, καθώς ο Γιωβάνοβιτς τον έτοξε, δεν μπόρεσε να... Τώρα έγινε και ένα πολύ ωραίο. Βρέθηκε και μια δεύτερη μπάλα στο γήπεδο από έναν αντιπαθητικά και σταμάτησε ο διαιτητής, έκανε το ελεύθερο και υποτικά οι παίκτες της Λάρισας δίνουν την μπάλα και πάλι στους παίκτες του ΠΑΟΚ, καθώς εκείνη τη στιγμή που δέχτηκε η δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο, την μπάλα την είχε ο Πίρσεβαρ. Έκανε την κίνηση τώρα ο Μάτς να πάρει την μπάλα, κλείνει όμως να η μπάλα μπροστά. Η σέντρα γίνεται από τον Μάτος και από την άμυνα του κεφάλου της Λάρισας, την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Πέλκας.
Οι αρχές των φίλων του δικεφάλου, ειδικά του μεγάλου πετάλου, αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά τεντόριες. Τραγούδια και οι αρχές για την κατάκτηση του τίτλου. Το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Πέλκας. Σηκώνει το χέρι και δείχνει στους συμπαίκτες του προφανώς την κομπίνα ή το που θα πάει η μπάλα. Ο κύριος Διαμαντόπουλος, ο διαιτητής της συνάντησης, λέει τους αμυντικούς να μην χρησιμοποιήσουν χέρια σε αυτή τη φάση. Και τώρα γίνεται καταπληκτικό. Εκτελείται το κόρνερ και φεύγει η μπάλα έξω από την περιοχή, από την εκτέλεση του Πέλκα, πάει στον Κιερίνη, ο οποίος τσαπολεί ένα μονοκόμματο του και βγάζει την μπάλα out. Εάν έβρισκε εσύ, θα ήταν πολύ δύσκολη η περίπτωση αυτή για τον τερματοφύλακα της Λάρισσας. Ο Πασχαλάκης που δέχτηκε τώρα την μπάλα από το Κρέσκο, έκανε το ελεύθερο το χώρο του κέντρου πατιών, κόβει την μπάλα στον Μασούρα. Αυτός προσπαθεί να περάσει μια μπροστινή μαλλιά, πόδι ο Βιερίνια. Ο κύριος Λουτσέσκου σηκώνει τα χέρια και ζητάει φάουλ στην διεκδίκηση της μπάλας από το παίχτη της Λάρες. Κλεινώνος ο Βιερίνια, νέο τάκλι, περνάει την μπάλα πλάι το out, βρίσκει και στο πόδι του αντιπάλου και κερδίζει το πάλι out κατά κύριο προσύνο. Συμπληρώσαμε αγαπητοί φίλοι του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 66 λεπτά αγώνα. Πάω Λάρισα 3-0. Ο ΠΑΟΚ με τη νίκη που διαγράφεται θα περάσει και πάλι την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και μάλιστα με 2 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη ΑΕΚ. Την Τούμπα παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι για τον δικέφαλο. 3-0. Τώρα ο ΜΑΚ ξεκίνεται από δεξιά, προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Γκρίγιοβιτς. Κόβουν οι αμυντικοί και να ο Μαουρίτσιο καθοδηγητής των συμπαικτών του και μάλιστα με πολύ έτσι ήρεμο τρόπο στον Πίσεβαρ. Ο Πίσεβαρ με κέφια πήγε να περάσει μια πολύ ωραία πάσα κάθε της ο Γκρίγιοβιτς. Λίγο ήθελε, δεν πέρασε, την έκοψε ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος πραγματικά είναι από τους λίγους που διασώζονται τουλάχιστον μέχρι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Κορυφαίος παίκτης βεβαίως της Λάρισσας, θα το ξαναπούμε και πάλι, τερματοφύλακας Μπόζοβιτς, ο οποίος παρά τα 3 γκολ που έχει δεχτεί, γλίτωσε τουλάχιστον άλλα τόσα. Και ο Μάτος αλλάζει την μπάλα με τον Μακ, ο Μακ πίσω στον Κρέσπο, σηκώνει το χέρι ο Βιερίνια και τον βλέπει ο Ισπανός και του δίνει την μπάλα. Ο Πέλκας παίρνει την μπάλα με τον Βιερίνια, αλλάζουν την μπάλα μαζί οι δύο, Πέλκας και έτσι. Η μπάλα έχει πάει στον πάγκο της Λάρισσας και ο κύριος Πιτάνης διαμαρτύρεται γιατί θεωρεί ότι το Αράο ήταν υπέρ της ομάδας του. Πάει ο διαιτητής, ο κύριος Διαμαντόπουλος στον πάγκο, θα δείξει μάλιστα και μια κίτρινη κάρτα αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε σε ποιο να ζητάει να βγάλει τη φόρμα του παίκτη, για να δούμε ποιος είναι αυτός που θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα, γιατί σηκώθηκε από τον πάγκο και διαμαρτυρήθηκε. Πράγματι δέχεται την κίτρινη κάρτα. Δεν είδαμε τον αριθμό της φανέλας. Εντάξει, μπορεί να γίνει ένα λάθος. Τώρα να σηκωθεί ο αναπληρωματικός από τη θέση του για ένα ράουτ και να αρχίσει να φωνάζει κατά αυτόν τον τρόπο ή ο κύριος Πιντάνης, αν είναι δυνατόν τώρα. Περίτεχνη η ενέργεια του Μάτος. Προσπάθησε να κάνει ένα bon plané μέσα στην περιοχή. Τον πρόλαβαν οι αντίπαλοι του και έδωσαν την μπάλα σε κόρνερ. Το οποίο κόρνερ τώρα καλείται να εκτελέσει ο Πέλκας. Είναι ακριβώς μπροστά στη θύρα 4. Οι σημαίες των φίλων του δικεφάλου και ο χορός συνεχίζονται στο μεγάλο πέταλο της Τούμπας. Σηκώνει το χέρι ο Πέλκας, ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ. Πράγματι το εκτελεί. Και πάλι ο Βαρέλα παίρνει την κεφαλιά, αλλά δεν είχε ισορροπία και η μπάλα έφυγε out. Εύκολη η υπόθεση απόκρουσης για την άμυνα της Λάρισσας. Ο Μπόζοβιτς εκτελεί το ελεύθερο και η μπάλα πάει και πάλι σε παίκτες του δικεφάλου. Είναι τραγική εικόνα των παιχτών της Λάρισσας, αγαπητοί φίλοι. Συγγνώμη που θα το πω. Έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του δικεφάλου στη Τούμπα. Έχουμε δει όλους τους αντιπάλους που έχουν έρθει εδώ.
αλλά τέτοια τραγική εμφάνιση φιλοξενούμενης ομάδας δεν έχουμε ξαναδεί. Είχαμε βεβαίως άλλη μια τραγική εμφάνιση της Λάρισσας σε ένα άλλο παιχνίδι με την Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ, που ήταν παιχνίδι κυπέλου. Πλην όμως αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να φέρουν την μπάλα ούτε στη γραμμή, ούτε στη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου. Εκτός από μία φάση που σούταραν από πολύ καλή θέση out, το υπόλοιπο έχουν περάσει 70 λεπτά αγώνα και δεν έχουν κάνει αισθητή την παρουσία του στο επιθετικό κομμάτι ούτε κατά το ελάχιστο. Μόνο αμυντικές προσπάθειες, ψήσωνοι όλοι έξω από την περιοχή τους. Δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαία αυτή η εμφάνιση της Λάρισσας, αν βεβαίως οφείλεται στο pressing των παιχτών του δικεφάλου, αλλά είναι ενδεικτικό ότι η Θεσσαλική ομάδα δεν πατάει καλά τα πόδια της μέσα στο κήπεδο. Ένα λάθος του Σέφαν. Την μπάλα αυτή τη στιγμή την είχε ο Ματιών έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και προσπάθησε αντί να βρει κάποιο συμπαίκτη να κάνει μια επίθεση, να κάνει ένα μακρινό σουτ. Μοιραία ήταν ότι η μπάλα ανακόπηκε πολύ εύκολα από τους αμυντικούς και τώρα δημιουργούν οι προϋποθέσεις για μια καινούργια επίθεση από τα δεξιά με το Μάτος. Πάει η μπάλα στον Μακ. Ο Μακ την δίνει στον Μαουρίσιο. Αλλάζουν την μπάλα κεφάλου πολλές φάσεις, σας είπα, προκειμένου να ανοίξουν τους αντιπάλους και μόλις γίνει αυτό, γίνεται η κάθε φάση και προσπαθούν να βγουν. Τώρα βλέπω να ετοιμάζεται και δεύτερη αλλαγή από τον κύριο Λουτσέσκου, θα πει ο Αζεβέδο, ο οποίος Αζεβέδο δεν ξέρω αν θα πάρει, αν θα είναι η αιτία να περάσει ο Βιερίνια μπροστά ή αν θα βγει ο Βιερίνια για να ξεκουραστεί. Τώρα θα το δούμε σε λίγο αυτό. Μάλιστα, ο Βιερίνη αυτή τη στιγμή κόβει και μια επίθεση των αντιπάλων στον χώρο του κέντρου. Τώρα κέρδισε ένα φάουλ. Ο Γεβίτς Λάρισσας και τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Βιερίνη, όπως σας είπαμε, θα πάρει ανάθες και στη θέση θα μπει ο Αζεβέδο. Ο Βιερίνη δίνει το περιβρατιόνιο στο Βέλγα. Είναι στο 72ο λεπτό. Κατακυροπροτείται ο Αντρέ από όλο το γήπεδο και δικαιολογημένα. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά για, κατά την εκτίμηση ήταν ο κορυφαίος παίκτης του δικεφάλου. Και η πρώτη επίσημη παρουσία του Βραζιλιάνου Αζεβέδο μέσα στη Τούμπα. Και ο Βιερίνια πάει στον πάγκο. Δέχεται τα συγχαρητήρια των προπονητών και του τεχνικού τύπου. 74ο λεπτό του αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα 3-0 και σε αυτό το σημείο η Λάρισα κέρδισε το πρώτο κόρνερ της στο παιχνίδι. Εκτελέστηκε πλασταριστά. Δεν μπόρεσαν να βρουν να κάνουν υπέστη της Λάρισα στην κάθε τη πάσα και ξαναγύρισε η μπάλα στο κέντρο του υπέδου του Γιωβάνοβιτς, τροφοδί του το Ίκοβιτς από δεξιά προκειμένου να κάνει μία σέντρα. Δεν την πραγματοποιεί αυτός. Προσπαθούν να αλλάξουν και πέφτουν τις Λάρισσας πάσες. Όπως σας είπαμε, δεν το καταφέρουν. Κόβει ο Μαουρίτη, δίνει την μπάλα στον Πέλκα και να τώρα ο Μπίρσεμπαρ στον Μπρίγκοβιτς και ο Μπρίγκοβιτς ξανά στον Μπίρσεμπαρ και σκάβει την μπάλα. Εάν γινόταν αυτό το γκολ, αγαπητοί φίλοι, θα ήταν για highlight. Μια καταπληκτική καυτή επινόηση του Μπίρσεμπαρ να κρεμάσει τον Μπόζοβιτς από το ύψος περίπου του σημείου του πέναλτι. Έφυγε μπάλα out, αλλά δέχτηκε το χειροκρότημα, το θερμό χειροκρότημα. Θα ήθελα να σας πω ότι η είσοδος του Αζεβέδου συνοδεύτηκε και από μια πολύ ωραία προσπάθεια του Βραζιλιάνου από τα αριστερά που να ο Μακ που φεύγει άνεμος στην περιοχή και κάνει το σούκι, η μπάλα πάει στα πλαϊνά τα δίκτυα. Είναι μια από τις γνωστές επελάσεις του Ρόμπερτ Μακ. Κατακυροκροτείται και αυτός, έφυγε σαν άνεμος, άφησε όλους τους αντιπάλους του πίσω και από τα αριστερά επιχείρησε ένα αριστερό σουτ και η μπάλα βρήκε τα πλαϊνά δίχτυα της εστίας του Μπόζοβιτς. Σωρία ευκαιριών, αγαπητοί φίλοι, για τους παίχτες του δικεφάλου και τι να πούμε, θα μπορούσε το σκορ να ήταν διπλάσιο και τριπλάσιο. Τώρα αλλάζουν
οι παίκτες της Λάρισας έξω από την περιοχή του στην μπάλα. Θέλουμε λιγότερο από ένα τέταρτο για να τελειώσει το παιχνίδι. Λάρισα ΠΑΟΚ Λάρισα 3-0 με σκόρ του Σακόφ, Βαρέλα και Πρίγιοβιτς, ο οποίος Πρίγιοβιτς με αυτό το γκολ, όπως σας είπαμε, πιάνει και τον Οσαριφάρ στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρ με 12 γκολ. Τώρα ένα άσχημο μαρκάρισμα από πίσω στον Μαουρίτσιο, κερδίζει ο Βραζιλιάνος στο φάουλ και αυτή τη στιγμή θα γίνει και η τρίτη αλλαγή. ΠΑΟΚ θα βγει ο Πέλκατ και θα περάσει ο Κάνιας. Φεύγει ο Πέλκας, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού και το παραδίδει στο Κρέσπο τώρα και στη θέση του περνάει ο Κάνιας. Έκανε λοιπόν ο κύριος Λουτσέσκου και τις τρίτου αλλαγές. Η τρίτη ο Κάνια στη θέση του Πέλκα, η δεύτερη ήταν ο Αζεβέδος στη θέση του Αντρέ Βιερίνια και η πρώτη ήταν του Ρόμπερτ Μάτ στη θέση του Κάμπος. Πολύ βαθύ το ρόστερ του Δικεφάλου, όποιος και να βγει και να μπει μέσα, η εικόνα του Δικεφάλου δεν αλλάζει, καθώς οι παίχτες του αλλάζουν την μπάλα με τόση έτσι χαρακτηριστική άνεση και με τέτοια ομοιογένεια που είναι πραγματικά άξια επένω. Αγαπητοί φίλοι του ΕΟΕ, σας μεταδίδουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισας που κλείνει το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League από τη Τούμπα στο 78 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-0 της Θεσσαλικής ομάδας και βεβαίως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χτύπημα για να δω, είναι πεσμένος κάτω ήταν ο Μάτος, ευτυχώς δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, σηκώθηκε ο Βραζιλιάνος κάτω από τα χειροκροτήματα των φίλων του Δικεφάλου αλλά και πραγματικά και της βοήθειας των αντιπάλων του, παίρνει τη θέση του και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Σακόφ τώρα την μπάλα από τα δεξιά την αλλάζει με τον Μαουρίτσιο, ο Μαουρίτσιο με τον Μακ και να ο Μαουρίτσιο τώρα έξω από την περιοχή προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Ο Κάνιας στον Μακ, ο Μακ θα βρει δεξιά τον Μαουρίτσιο, ο Μαουρίτσιο προσπαθεί να περάσει την μπάλα στο Μάτος πλην όμως δεν είναι εύκολο αυτό γιατί έχει κλειστεί. Μπάλα στο Μπίρσεμπαρ αλλάζει αριστερά στον Κρέσπο που αυτή τη στιγμή είναι και ο αρχικός του Δικεφάλου. Ο Αζεβέδο την μπάλα την κουβαλάει για να ξεμαρκαριστεί. Ξανά στον Κρέσπο, δεξιά η μπάλα στον Μαουρίτσιο. Είναι εξουθενωτικός πολλές φορές αυτός ο ρυθμός του Δικεφάλου να αλλάζει την μπάλα με τόσες πολλές πάσεις. Κουράζει τον αντίπαλο. Ο Μάκης στον Μάτος. Ο Μάτος περνάει μια πολύ ωραία σέντρα την οποία αποκρούν τα center back Λάρισα σε πλάγιο out εκεί κοντά στη σημαία του corner μπροστά στο πέταλο των θερμόαιμων του Δικεφάλου. Το πλάγιο out θα το εκτελέσει ο Μάτος, βρίσκεται ο Μακ. Ο Μακ πίσω την μπάλα στο Μαουρίτσιο, ο Μαουρίτσιο πάλι στο Μάτος. Ο Μάτος μία περιστροφή από τον εαυτό του δίνει την μπάλα πλην όμως δεν είναι καλή η πάσα του Κάνιας για να παιχτεί το 1-2 και τώρα βγαίνουν οι Λάρισας στην επίθεση. Τρόπος του λέγει βεβαίως γιατί βγήκε ο Κρέσπο τους έκοψε και όχι μόνο τους έκοψε, πήρε και ένα κομμάτος, ένα φάουλ και τώρα δέχεται την κίτρινη κάρτα του κυρίου Διαμαντόπουλου. Για να δούμε ποιος παίκτης είναι Λάρισας. Το 21ο λεπτό είναι, θα σας πούμε αμέσως, είναι ο Ζίζιτς. Τώρα η Λάρισα θα κάνει και αυτή τη δεύτερη αλλαγή της
θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Κούμπερ, στη θέση. Όχι, όχι, τώρα γίνεται ένα μπέρδεμα, βγαίνει άλλος παίκτης. Βγαίνει άλλος παίκτης Λάρισσας, για να δούμε το νούμερο 20. Είναι ο Αγκάνοβιτς, ο οποίος βγαίνει για τη θέση του, όπως σας είπαμε, για τη θέση του τι πήρε ο Κούμψετ, δύσκολο το όνομά του. Λοιπόν, έκανε και η θεσσαλική ομάδα την αλλαγή της. Και να, τώρα ο Πρίγκοβιτς παίζει με τον Τούρσεβα, που θα πρέπει να παίξει την αδείο για να βγουν στην περιοχή. Την μπάλα την έχει ο Κάνιας έξω από την περιοχή της. Ναι, δεν είναι καλή η πάσα του. Έκανε κίνηση ο Μάτος. Πήγε ο Κάνιας να σκάψει την μπάλα, αλλά εάν σκάψει τόσο δυνατά, είναι μοιραίο ότι η μπάλα θα πάει out και δεν θα πάει στα πόδια του συμπαίκτη. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 82ο λεπτό του αγώνα. 3-0 ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα. Εύκολη η υπόθεση της νίκης για τον δικέφαλο στο σημερινό παιχνίδι. Αν υπάρχει η αντίπαλός του, περιορίστηκε όχι απλά σε έναν αμυντικό ή παθητικό ρόλο, περιορίστηκε σε ένα ρόλο που δεν αρμόζει σε ομάδα αλφα εθνικής. Παρ' όλα αυτά, ο δικέφαλος σε ρυθμό προπόνησης ούτε καν να φορτσάρει, πέτυχε 3 γκολ, έχασε άλλα τόσα και βεβαίως ξαναπερνάει στο πρώτο σκαλί του βαθμολογικού πίνακα του Super League με 2 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ και βλέπει επίσης με πραγματικά μεγάλη αισιοδοξία τη συνέχεια. Πολύ ωραία η πάσα του Κρέσπο στον Αζεβέδα από τα αριστερά, αυτός περνάει την μπάλα στο Σαγκόφ. Ο Σαγκόφ δέχεται το μαρκάρισμα, δεν μπόρεσε να προστατεύσει την μπάλα. Καιρό, δυνατό κορμί ο Αζεβέδα, αγαπητοί φίλοι, βλέπουμε ότι έχει γυρίσει πίσω, έχει πάρει την μπάλα και την καλύπτει πολύ καλά με το σώμα του. Δέχεται το τζάρτ του αντιπάλου του, αλλά αντέχει και βεβαίως δείχνει και ο αυτός ο Βραζιλιάνος πολύ καλά στοιχεία. Αν βγει αυτή η μεταγραφή και λέμε βγει πραγματικά παίξει όπως μπορεί να παίξει, να είπε στην παλιά πάλι του Σακόφ στο Μάτος, για λίγο δεν την πρόλαβε ο Μάτος, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου την προηγούμενη, τότε ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο πλάγια μπακ με Μάτος και Αζεβέδο, οι οποίοι θα είναι πραγματικά έμβολα στη μηχανή του. Κόβει την μπάλα ο Κάνια σε μια μπροστινή παλιά. Ο Μάκλιν μάλιστα την δίνει, την παίρνει, πήγε ωραία να κάνει το κόψιμο Σακόφ για να κάνει τη σέντρα. Την έκοψε την μπάλα ο αντίπαλός του, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Ζήλιτς, αλλά βρήκε και πάλι μπάλα στον πόδι του και εκεί που όλοι νόμιζαν ότι θα ήταν κόρνερ υπέρ του δικεφάλου, είναι άουτ υπέρ του Λάρισα. 5 λεπτά για να τελειώσει η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, χωρίς βεβαίως τις καθυστερήσεις. Και το ένα είναι το δεύτερο σουτ που επιχειρείται από πλευρά Λάρισας. Μια καλή προσπάθεια του ήταν, αν δεν κάνω λάθος, του Φατιών μέσα από την περιοχή. Έκανε το step out. Σε όλα αυτά τα 90, όχι δεν είναι ότι Φατιών είναι του Μπλένοβιτς της αλλαγής της πρώτης παίκας της Λάρισα. Τα 85 λεπτά του αγώνα, 2 φορές η Λάρισα βρέθηκε μέσα στην περιοχή του δικεφάλου και έκανε 2 σουτ τα οποία ήταν επικίνδυνα, αλλά δεν ανησύξαν όμως ιδιαίτερα τον Πασχαλάκη, καθώς τον έκαναν πολύ out. Να λοιπόν τώρα αφήνει πάλι η Θεσσαλή να βγουν μπροστά. Λάθος η πάσα, την μπάλα την παίρνει ο Κάνιας, την δίνει στο Μαουρίτσιο. Ο Μαουρίτσιο ψάχνει να βρει συμπαίκτη του ελεύθερο να του δώσει την μπάλα, την δίνει στον Μακ. Ο Μακ προσπαθεί να φύγει μπροστά, σήκωσε τα χέρια ο Πρίγκοβιτς από την αντίθετη πλευρά, δεν τον είδε ο συμπαίκτης να του δώσει την μπάλα. Αν τον είχε δει και την έδωσε, ήταν μια καλή περίπτωση, γιατί ο Πρίγκοβιτς από εκείνη την πλευρά ήταν εντελώς μόνος. Έμεινε λίγο
χρόνους για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ράτβαν Λουτσέσκου μπροστά στον πάγκο του συνεχίζει να δίνει εντολές στους παίκτες του πώς να κινηθούν και πώς να μοιράσουν το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Φιντάνης παρακολουθεί την ομάδα του που έχει περιοριστεί σε έναν άπαρο ρόλο να μείνεται μόνο και περιμένουμε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, καθώς βεβαίως τώρα ατόνισε και οι προσπάθειες των παιχτών και των φιλάλων. Εκείνο όμως που δεν ατόνισε είναι το τραγούδι των φίλων του Δικεφάλου στις Κερκίδες του μας, οι οποίοι τραγουδούν, χειροκροτούν την ομάδα τους. Γιατί πραγματικά το θέμα που παρουσίασε στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ήταν πολύ καλό. Η νίκη ήρθε πολύ εύκολα. Η κατάληψη της πρώτης θέσης του βαθμολογικού πίνακα είναι και πάλι γεγονός. Και όλοι ελπίζουν ότι θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ μετά από 33 χρόνια να στεφτεί και πάλι, να κόψει μάλλον πρώτο στο νήμα τον αγώνα του πρωταθλήματος και να στεφτεί πρωταθλητής. Τώρα εκδηλώνεται μια εξαιρετική προσπάθεια των παιχτών της Λάρισας, στην οποία όμως κόβει πολύ εύκολα ο Βαρέλα. Μπάλα στον Αζεβέδο, πήγε να κάνει μια μεγάλη πάσα, σηκώνει και το χέρι, έκανε λάθος, δεν διάστηκε να την κάνει την πάσα προς το Πρίγκιοβιτς, ήταν λαθεμένη. Και τώρα είναι διαδικαστικά αυτά τα τελευταία λεπτά, πήγε να γίνει μια διαγώνια πάσα προς την πλευρά του Αζεβέδο, έκοψε αυτό στην έδωση ο Πίσεβαρο, ο Πίσεβαρο και πάλι στον Αζεβέδο. Ο Βραζιλιάνος αλλάζει την μπάλα με τους συμπαίκτες του. Η μπάλα στον Κάνιας, ο Κάνιας στον Σακόφ, ο Σακόφ στον Μακ, ο Μακ στον Κάνιας. Ο Κάνιας κάνει προσπάθεια από τα δεξιά και δίνει την μπάλα στον Μάτος, ο οποίος Μάτος στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε σαν εξτρέμ ουσιαστικά και όχι σαν μπακ. Να ο Μακ που φεύγει και παίρνει και το φάουλ έξω από την περιοχή. Πολύ ωραία. Ο Μακ από την ώρα που μπήκε, αγαπητοί φίλοι, στο παιχνίδι και έπαιξε σαν δεξί εξτρέμ, ταλαιπώρησε αφάνταστα και τον αντίπαλό του αλλά και την άμυνα. Συνεχίζει και πελάσει και διηγήσει. Είναι γνωστή η ικανότητα του Ρόμπερτ Μακ. Πλην όμως, ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια μπορούμε να πούμε ότι πήγε σχετικά καλά, σήμερα έμεινε στο πάγκο μέχρι το 61ο λεπτό του αγώνα. Υπάρχουν και τα σχετικά πειράγματα προς τον ιδιοκτήτη της Λάρισας, τον κύριο Κούγια, από την κερκίδα αυτή τη στιγμή. Και τώρα ο Πίρσεβαρ ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Ο κύριος Διαμαντόπουλος βάζει το τείχος στη σωστή θέση. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση στο 81ο λεπτό του παιχνιδιού. Κάνει κίνηση ο Μακ, παίρνει τώρα ο Να ο Μπότοβιτς που βγάζει την μπάλα με σπροχές έξω και δεν την προλαβαίνει ο συμπέκτης του και βγαίνει πλάγιο out. Το πλάγιο out θα εκτελέσει ο Μάτος, ο οποίος βρέθηκε σαν αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή, αλλά την μπάλα με τον Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο Κρέσπο. Την μπάλα στον Βαρέλα από την άλλη πλευρά, οπότε αναγκάζεται η Λάρισα πάλι να κυνηγήσει την μπάλα για να την κόψει. Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων που δείχνει ο τέταρτος διαιτητής και αρχίζουμε πλέον να μετράμε τα λεπτά της καθυστέρησης του σημερινού αγώνα. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι τέταρτος διαιτητής ήταν ο κύριος Σκουλάς, γνωστός διαιτητής. Ο κύριος Σκουλάς σήμερα είχε το προσφυνή παλιά του Πίρσεβαρ, πολύ ωραία την προλαβαίνει. Του κάνει και μια τρίπλα καταπληκτική ο Μαουρίτσιο, μια φωτιά στον αντίπαλό του, κάνει και τη σέντρα πάνω σχεδόν στη γραμμή, την απόκρουσε ο αμυντικός Λάρες. Ο Αζεβέδο μάχεται εκεί με τους αντιπάλους του και βεβαίως βάζει την κόλυτα και κερδίζει ο Βοϊκοβιτς το out. Έχουμε συμπληρώσει ήδη και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τρία ήταν τα λεπτά. Ο Αζεβέδο κόβει την μπάλα στον αέρα με το κεφάλι σε μια μπροστινή παλιά. Τα
Θα πρέπει να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι εφόσον το παιχνίδι τελειώσει με το σκορ αυτό, οι παίκτες της, οι άνθρωποι της Λάρισας, όχι απλά θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι, θα πρέπει να είναι ενθουσιασμένοι, ας με επιτραπεί αυτή έτσι η έκφραση, καθώς θα μπορούσαν να είχαν δεχτεί τουλάχιστον το διπλάσιο αριθμό τερμάτων. Και μάλιστα χωρίς να εγκίνουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειές τους οι παίκτες του Δικεφάλου. Και βεβαίως η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων είναι όχι απλά μεγάλη, είναι τεράστια. Τώρα μια μπροστινή παλιά των της Λάρισας κόπηκε πολύ εύκολα. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή του Πάου, ο Πασχαλάκης με τον Μάτους και τον Βαρέλα την αλλάζουν. Την παίρνει την μπάλα ο Μακ, ο οποίος την δίνει στον Κρέσπο. Με πολλά κέφια ο Μακ μπήκε στο παιχνίδι. Περνάει η μπάλα μπροστά. Να, ο Μπίρσε Μπαρτέρα ευκαιρία να φύγει με την μπάλα. Είναι ένα τζάρτ δυνατό και αλίμονο αν δεν είναι καυτό φάουλ. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της Λάρισας τον τέταρτο διετή για το φάουλ. Αν είναι δυνατόν, 92ο λεπτό χάνουν 3-0. Θέλει ένα λεπτό να τελειώσει και η καθυστέρηση και διαμαρτύρονται για ένα φάουλ στην αριστερή πλευρά που καταλόγησε ο διαιτητής υπέρ του Μπίρσμαρ και το οποίο, αγαπητοί φίλοι, ήταν και φάουλ. Αν δεν ήταν και φάουλ, θα λέγαμε ότι εντάξει, να έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω, είναι κάποια πράγματα σε κάποιες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι όχι απλά δεν μπορούν να κατανοήσουν, αλλά προκαλούν κιόλα. Δηλαδή, να δεχτεί τώρα ένα παίκτη μία κίτρινη κάρτα και να μην δέχει το επόμενο παιχνίδι γιατί στον 22ο λεπτό θα καταλόγησαν ένα φάουλ. Εντάξει, τι να πω. Τέλος πάντων, Μακ και Πίρσεβαρ πάνω από την μπάλα, την εκτέλεση ο Πίρσεβαρ, να το δοκάρι, αλλά η κεφαλιά που έκανε ο Μάκος, πριν όμως έδωσε φάουλ ο κ. Διαμαντόπουλος μέσα στην περιοχή, ότι έδωσε και παίχτη το κεφάλαιο για να κάνει το φάουλ και λύνεται η πολιορκία και προφανώς θα είναι και η τελευταία φάση του σημερινού αγώνα. Ο Μπόζοβιτς δίνει την μπάλα στο ελεύθερο, πριν όμως αυτό δεν ολοκληρώνεται, ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα του κ. Διαμαντόπουλου. Πάω Λάρισα 3-0. Σακόφ, Βαρέλα και Χτρίγιοβιτς οι σκόρες των τριών τερμάτων. Και βεβαίως ο κ. Κούγια τώρα φεύγουν από το γείτονο, κάνει και νοήματα. Τι να κάνουν. Όταν θέλει να αποσπάσει την προσοχή κάποιου, τα κάνει και νοήματα. Τέλος πάντων. Αλληλοσυγχαίρονται οι παίκτες του Πάου. Χαιρετούν τον κόσμο τους και τον ευχαριστούν για τη συμπαράστασή τους και το σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας από την Τούμπα. Τελικό αποτέλεσμα πάω κλάδισα 3-0 και ξανά πρώτος και ξανά ο πρώτος στη βαθμολογία και να σας πούμε ότι πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδεικνύεται ο Πίρσεβαρ. Δικαιολογημένα ενδεχομένως. Εγώ είχα από την άποψή μου ότι πιστεύω ότι ο Βιερίνια είχε καλύτερη παρουσία, πλην όμως ο κόσμος έκρινε. Αυτά από την Τούμπα, αγαπητοί φίλοι του ΕΟΕ, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.